Γεια σας παιδες, τι κάνετε, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε όμως θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση. Ο καιρός ζεσταίνει και μαζί του και τα PC μας, πράγμα που σημαίνει ότι ξεκινάει μια νέα σειρά στο κανάλι, τα άπαντα του cooling. Σε αυτή τη σειρά θα αναλύω και θα τεστάρω διάφορα θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ψήξη του υπολογιστή μας. Σε αυτό τον τόνο λοιπόν, σήμερα θα δούμε πόσους ανεμιστήρες χρειάζεται άρα για το PC μας. Για τη διαδικασία του τεστ χρησιμοποίησα τον 1400 μου με το καθημερινό του overclock όπως και την 480 μου μαζί με ένα μεταβαλλόμενο αριθμό και configuration ανεμιστήρων. Για την σύγκριση των θερμοκρασιών χρησιμοποίησα σενάρια CPU stress test, GPU stress test, gaming και φυσικά idle. Χωρίς κανέναν ανεμιστήρα βλέπουμε μεγάλες θερμοκρασίες σε idle, πράγμα λογικό αφού ο ίδιος ο αέρας μέσα στο case είναι σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Στο Prime95 το CPU έφτασε σε επικίνδυνες θερμοκρασίες, πράγμα που παράλληλα αύξησε τις θερμοκρασίες σε κάρτα αλλά και στον αέρα μέσα στο case. Παίρνοντας το TimeSpy, η κάρτα γραφικών άγγιξε τους 76 βαθμούς με τα fan της στα 2023 RPM. Το CPU και το case είδανε μια σεβαστή αύξηση στις θερμοκρασίες και αυτά, η οποία προκλήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από την κάρτα, μιας και το συγκεκριμένο τεστ βάζει ελάχιστο φορτίο στον επεξεργαστή μας. Στο gaming test μας έχουμε το Metro Exodus, έναν τίτλο που στρεσάρει κάρτα αλλά και επεξεργαστή σε φυσιολογικά πλαίσια. Εδώ η κάρτα έφτασε στους 78 βαθμούς στα όρια του throttling, με τα fan της στα 2154 RPM, πράγμα που προξένησε αρκετό θόρυβο μπορώ να πω. Το CPU δεν είναι και πολύ πίσω αφού έπιασε τους 71 βαθμούς. Με CPU και GPU να δουλεύουν δεν αποτελούν έκπληξη οι 53,5 βαθμοί που βρίσκονταν ο αέρας μέσα στο case. Βάζοντας έναν ανεμιστήρα στο πίσω μέρος του κουτιού μου, επανέλαβα τα τεστ. Να σημειώσω πως τα περισσότερα cases της αγοράς έρχονται με ακριβώς αυτό το configuration. Σε idle δεν βλέπουμε τόσο μεγάλη διαφορά σε σχέση με πριν, αφού οι διαφορές που παρατήρησα είναι 1 με 3 βαθμούς κάτω. Αυτό όμως αλλάζει στο Prime95, αφού το CPU είναι 9 βαθμούς κάτω σε σχέση με πριν, ενώ οι θερμοκρασίες σε κάρτα και case είναι πιο φυσιολογικές. Στο TimeSpy, η κάρτα γραφικών και το CPU έπεσαν μόνο 2 βαθμούς το καθένα. Η θερμοκρασία του αέρα μέσα στο case όμως έπεσε κατά 5 βαθμούς. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ. Όλες οι κάρτες έχουν ένα temp target στο οποίο προσπαθούν να παραμείνουν, αυξομειώνοντας clock speed αλλά και το fan speed ανάλογα. Η κάρτα γραφικών εδώ μπορεί να έπεσε μόνο 2 βαθμούς, αλλά οι ανεμιστήρες της βρίσκονται στα 1814 RPM, δηλαδή 250 RPM χαμηλότερα σε σχέση με πριν. Αυτό μείωσε αισθητά τα επίπεδα θορύβου. Στο μέτρο, σε αντίθεση με αυτό της Θεσσαλονίκης, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Έχουμε μια μεγάλη μείωση της θερμοκρασίας στον επεξεργαστή, ο οποίος βρίσκεται στους 58 βαθμούς, ενώ έχουμε μια σεβαστή μείωση στη θερμοκρασία του case και της κάρτας. Τα φαν της κάρτας ήταν στα 1810 RPM, πράγμα που βελτίωσε τον θόρυβο. Ωραία όλα αυτά όμως, τι γίνεται όταν έχεις μόνο έναν ανεμιστήρα να βάζει αέρα? Μάλλον όχι αυτό που περιμένατε. Σε idle οι θερμοκρασίες του συστήματος είναι χειρότερες από ό,τι χωρίς κανέναν ανεμιστήρα, με το κάθε υποσύστημα και τον αέρα του case να έχουν δει αύξηση της τάξης των 4 με 6 βαθμών Κελσίου. Η εξήγηση που έχω για αυτό το φαινόμενο είναι πως ο αέρας έχει τρόπο να μπει αλλά όχι να βγει, πράγμα που σημαίνει ότι το case μπουκώνεται. Στο Prime95 βλέπουμε παρόμοια συμπεριφορά με το CPU να πλησιάζει επικίνδυνα στο θερμικό του όριο, όντας στους 87 βαθμούς. Η κάρτα γραφικών πάτησε τους 61 βαθμούς Κελσίου, πράγμα ανησυχητικό αν σκεφτεί κανείς ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα. Λογικό όμως αν λάβουμε υπόψη μας πως ο αέρας στο case βρίσκονταν σχεδόν στους 50 βαθμούς. Περνώντας το TimeSpy, η κάρτα κρατήθηκε παραδόξως σταθερά στους 75 με τους ανεμιστήρες στα 1969 RPM. Το CPU όμως λέει μια άλλη ιστορία. Ο αέρας που μπαίνει στο case φυσάει απευθείας στην κάρτα γραφικών, αφήνοντας τον θερμό αέρα να συσσωρευτεί στο πάνω μέρος του case, στο οποίο μέρος βρίσκεται η ψύκτρα του επεξεργαστή μας. Στο Exodus όμως αλλάζει η εικόνα. Σε σχέση με πριν που δεν είχαμε κανένα case fan, οι θερμοκρασίες βελτιώθηκαν κατά 1 με 2 βαθμούς. Και πάλι όμως καμία σχέση με τα νούμερα που είδαμε με ένα exhaust fan. Θα περίμενε κανείς ότι τα χιονισμένα τοπία της Ρωσίας θα έψαναν το PC να είναι πιο κρύο, αλλά λογικά πήραν κυριολεκτικά το ψήνο. Κρατώντας τον ανεμιστήρα που εισάγει, τοποθέτησα πάλι τον ανεμιστήρα που εξάγει αέρα για ένα push-pull configuration δύο ανεμιστήρων. Η θερμοκρασία σε idle είναι κατά πολύ βελτιωμένη σε σχέση με όλα τα προηγούμενα τεστ, όπως θα περίμενε κανείς άλλωστε. Σε σχέση με το ένα exhaust fan, CPU και GPU βρίσκονται 3 βαθμούς κάτω, ενώ ο αέρας μέσα στο case έπεσε κατά έναν βαθμό. Παρόμοια συμπεριφορά βλέπουμε και στο Prime95, αφού ο επεξεργαστής μας βρίσκεται στους 71 βαθμούς, με την κάρτα να έχει πέσει πλέον στους 47, ενώ ο αέρας στο case είναι στους 42 βαθμούς. Το παραπάνω μοτίβο επαναλαμβάνεται, αφού και στο TimeSpy έχουμε παρόμοιες διαφορές,
με το CPU, τον αέρα στο case και την κάρτα να είναι 2 βαθμούς χαμηλότερα. Τα ανεμιστηράκια της κάρτας ήταν στα 1769 RPM, πράγμα που μείωσε κάπως τον θόρυβο. Η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως, αν και πλέον πιστεύω ότι εμπεδώσαμε πως το push-pull με δύο φανάκια είναι 2 με 3 βαθμούς καλύτερο σε σχέση με μόνο ένα να βγάζει. Οπότε δεν κάνει καμία εντύπωση όταν στο εξόντως παρατήσαμε μια διαφορά των 2 με 3 βαθμών. Προσθέτοντας ακόμα ένα intake fan, έχω πλέον ένα push-pull configuration, 2 ανεμιστήρων να βάζουν και ένα να βγάζει. Σε idle, η μόνη διαφορά που παρατηρήθηκε ήταν στον επεξεργαστή, ο οποίος έπεσε έναν βαθμό σε σχέση με πριν. Κάρτα γραφικών αλλά και ο αέρας μέσα στο case έμειναν ασυγκίνητα από την αλλαγή που έκανα. Στο Prime 95 παρατηρούμε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά, μόνο που αυτή τη φορά η θερμοκρασία της κάρτας μειώθηκε κατά έναν βαθμό. Από την άλλη, CPU και GPU μου δίνουν το cold shoulder. Εντάξει, ίσως όχι και τόσο στην περίπτωση του CPU. Στο TimeSpy, μαντέψτε τι έγινε. Μαντέψατε λάθος, γιατί το CPU έπεσε κατά 4 βαθμούς, οπότε 1-0. Κατά τα άλλα, η κάρτα γραφικών έπεσε και αυτή έναν βαθμό, όπως και ο αέρας στο case. Περνώντας το μέτρο, έγινε το εκπληκτικό. Όχι, δεν έγινε. Αλλά θα είχε φάση να γινόταν, Το CPU έπεσε κατά 2 βαθμούς, φτάνοντας στους 55 βαθμούς Κελσίου. Ο αέρας στο case επίσης έπεσε κατά 1 βαθμό και η κάρτα, ως γνωστή πεισματάρα, δεν κουνήθηκε ρούπι. Τα φαν της όμως έπεσαν κατά 11 ολόκληρα RPM, το οποίο θεωρώ προσωπική νίκη. Για τον τελικό γύρο. Όχι αυτόν τον γύρο, ρε άνθρωπε, τον τεστ ρελιμασμένε, τον τεστ! Για τον τελευταίο μη χοιρινό γύρο των τεστ λοιπόν, τοποθέτησα ένα exhaust fan για να έχω ένα push-pull configuration, 2 ανεμιστήρων να βάζουν και 2 να βγάζουν. Άρχισα να φιλοσοφώ τη ματαιότητα των πράξεων και τη ζωή γενικότερα. Το σύστημα δεν είδε καμία θερμοκρασία να μεταβάλλεται, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε επιτύχει το μέγιστο βαθμό ψήξης, τουλάχιστον σε idle. Στο Prime 95 έχουμε μια παρόμοια περίπτωση, μόνο που το CPU είδε έναν μοναδικό βαθμό μεταβολή στη θερμοκρασία του. Αρχίζει και γίνεται όλο και πιο εμφανές το γεγονός ότι βάρεσε τον τοίχο του χρήσιμου airflow. Όσο για το TimeSpy, εδώ έγιναν πιο ενδιαφέροντα τα πράγματα. Όχι μόνο έπεσε έναν βαθμό η κάρτα γραφικών, όχι μόνο έπεσαν τα RPM των ανεμιστήρων της στα 1680, αλλά έπεσε και η θερμοκρασία του αέρα στο case κατά έναν βαθμό. Το μέτρο από την άλλη δεν φαίνεται να ενδιαφέρθηκε και πολύ, αφού μόνο η κάρτα γραφικών έπεσε κατά έναν βαθμό και αντίστοιχα έπεσαν και τα RPM των ανεμιστήρων της στα 1719. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν έμαθα κάτι από όλο αυτό, είναι ότι οι θερμοκρασίες είναι σαν τις γκόμενες. Αν είσαι σαν και εμένα, πρέπει να προσπαθήσεις πολύ για να τις ρίξεις. Στο σοβαρό τώρα, όλα τα fan configurations είναι ok, πέρα από το μόνο intake. Όσο πιο πολλούς ανεμιστήρες τοποθετείς, τόσο θα βελτιώνονται και οι θερμοκρασίες σου με λογαριθμικό ρυθμό, έως ότου φτάσει το σημείο του βέλτιστου του airflow. Αν σας άρεσε λοιπόν το σημερινό βίντεο, αφήστε μας ένα like από κάτω, κάντε subscribe, share γιατί μας βοηθάνε πάρα πολύ και μην ξεχάσετε να βρείτε το group μας στο Facebook. Από εμένα, να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα και stay cool!